Η συζήτηση που έγινε χθες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών ήταν μια συζήτηση από πλευράς μας που κατέτεινε στο να αποδείξει με τρόπο απολύτως εποπτικό, δηλαδή με πίνακες, με αριθμούς, το αδύναμο εφαρμογής αυτού του ασφαλιστικού προσχεδίου, των ρυθμίσεων που έχει αυτό το ασφαλιστικό προσχέδιο. Και θέλαμε να είμαστε πάρα πολύ απλοί και πολύ ουσιαστικοί. Είπαμε, ας πούμε, ότι ένας δικηγόρος που έχει μια παρουσία στη δικηγορία 5-10 ετών και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, σήμερα υπό το σημερινό καθεστώς, επιβαρύνεται με μια φορολογία 26% που είναι 5.200 ευρώ και το τέλος επιτιδεύματος, εισφορές ΤΑΝ, εισφορές ΤΕΑΔ, εισφορές ΟΑΕΔ, εισφορά αλληλεγγύης και εισφορά ταμείου προνοίας οδηγούν, αθρίζονται φορολογία και ασφαλιστικές φορές και πάμε στις 10.839 που είναι 54,19%. Με αυτό το δικαιότερο σύστημα του προσχεδίου, αυτό το 54,19% γίνεται 69%. Γίνεται δηλαδή 13.800 ευρώ. Πέραν της ως άλλων φορολογικής υποχρέωσης, επιβάλλεται και καταβολή φόρου σήμερα 75%. Σε λίγες μέρες θα είναι 100%. Αν έχει ένα αυτοκίνητο και θέλει τέλη κυκλοφορίας, αν έχει έναν έμφυα, αυτά αφαιρούνται από το υπόλοιπο που δημιουργεί η αφαίρεση του 13.800 από το 20. Όταν χάνεις από τον ενεργό πληθυσμό της δικηγορίας, ανθρώπους οι οποίοι το παλεύουν με 20.000 και με 25 και με 30, θα σας πω και το παράδειγμα του 40, δεν είναι κανένα οξύ καπιταλιστικό φαινόμενο κάποιος δικηγόρος μετά από 35-40 χρόνια δικηγορίας, μικρό ποσοστό είναι αυτό να βγάλει 40.000 ευρώ, όταν πλήττεται με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα κάνει μια άλλη επιλογή, ή εις φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.